Με την ολοκλήρωση του έργου, η οδός Ιουστιανού θα αποκτήσει ένα ρεύμα κυκλοφορίας για τα οχήματα, ποδηλατόδρομο, νησίδα Πρασίνου και πεζοδρόμιο για την κίνηση των πεζών. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός σε δηλώσεις του τόνισε ότι με σχέδιο, στρατηγική και προγραμματισμό αναμορφώνουμε και συγχρονίζουμε τις πόλεις με την εποχή. Εμείς σχεδιάσαμε τις βιώσιμες αστικές αναπλάσεις στις τέσσερις μεγάλες πόλεις της Θεσσαλίας, αλλά ταυτόχρονα δώσαμε και τη δυνατότητα αστικών αναπλάσεων σε μικρότερες πόλεις άνω των 5.000 κατοίκων. Με ένα ευρύ πρόγραμμα πάνω από 65 εκατομμύρια ευρώ. Οι πόλεις πρέπει να αναβαθμιστούν για πολλούς λόγους. Και κύριο μέλημα στο μέλλον των δημάρχων είναι να κάνουν σχέδιο αναβάθμισης και αναζωογόνησης των πόλεων. Γιατί μέσα από την αναβάθμιση και αναζωογόνηση δεν είναι ότι αλλάζει η ψυχολογία των κατοίκων, αλλάζει όμως και η ασφάλεια της μετακίνησης, αλλάζουν οι συνθήκες μετακίνησης και γίνονται προσβάσιμες οι άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλάζουν οι συνθήκες θορύβου, ανάγκες, συνθήκες μόλυνσης, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αλλά και συγχρονισμού με την εποχή μας και ταυτόχρονα. Όταν αλλάζεις την πόλη, δημιουργείς νέες θέσεις εργασίας και δημιουργείς μια νέα κατάσταση στην πόλη, πιο ελκυστική, ούτως ώστε να προσελκύουν πλέον τους ανθρώπους να μείνουν, αλλά και την επισκεφθούν. Το έργο αφορά στην ανάπλαση της οδού Ιουστιανού από την οδό Αλεξάνδρου Παναγούλη έως την οδό Υψηλάντου, με ένταξη ποδηλατόδρομου και νέων πεζοδρομίων, για να λειτουργήσει ως δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη μελέτη. Παράλληλα, ανάλογες παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν στις οδούς Αιώλου και Βυζαντίου, με πόρους που θα εξασφαλίσει ο Δήμος Λαρισαίων, καθώς και οι οδοί αυτοί είχαν περιληφθεί για το έργο στη στρατηγική ΒΑ που εγκρίθηκε. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή μίας λωρίδας κίνησης οχημάτων, μίας λωρίδας στάθμευσης οχημάτων και ενός ποδηλατοδρόμου διπλής κατεύθυνσης στο κατάστρωμα της οδού, που διαχωρίζονται μεταξύ τους με νησίδα Πρασίνου, καθώς και την κατασκευή νέων πεζοδρομίων σε διατομή ενιαία στάθμης. Παράλληλα, θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, που θα συνδεθεί με το αντίστοιχο της ΔΕΙΑΛ και θα εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες εργασίες, καθώς και οι εργασίες Πρασίνου και Σήμανσης.